Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Ξεκινάμε με το θέμα των απορριμμάτων στον ΟΜΟ. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση, μόλον ότι δόθηκε εισαγγελική παρέμβαση και ταυτόχρονα εντολή από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, ότι τα σκουπίδια πηγαίνουν μόνο σε χώρους υγειονομικής ταφής όπου χωρούν, που σημαίνει ότι η κατάσταση στο Φλόκα πρέπει εν πάση περιπτώσει να έρθει σε ηρεμία, μια κατάσταση η οποία μέχρι και σήμερα ήταν έκριθμη. Έκριθμη, λίγοι άνθρωποι πήγαν στο χώρο υγειονομικής ταφής στην περιοχή του Φλόκα, τον απέκλεισαν ουσιαστικά απαγορεύοντας να μπουν τα απορριμματοφόρα και τα φορτηγά που μετέφεραν σκουπίδια. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και ακολούθως θα το σχολιάσουμε με τον συνάδελφο Γιώργο Καρβουνιέρη. Απέκλεισαν τον Χιταφλόκα σήμερα το πρωί κάτοικοι και φορείς της Δυτικής Αχαΐας, διαμαρτυρόμενοι για την εισαγγελική εντολή να γίνει ενταφιασμός απορριμμάτων της Αιγιάλιας στον χώρο. Με τίποτα. Μπα, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, έχουμε γόνια μικρά. Έχουμε τα δικά μας. Μήπως έχουμε το μεγάλο χώρο. Για 10 χρόνια από ό,τι έχω ακούσει είναι. Μετά συμπληρώνει. Μετά τι θα γίνει. Ο χώρος εδώ πέρα έχει κορεστεί πια, δεν ήταν για... Αυτή δεν έχει γίνει, δηλαδή, μηχανική επεξεργασία πρέπει να γίνει. Είναι ένας χώρος ο οποίος έπρεπε να πάρει τα τοπικά εδώ πέρα, του Δήμου Ολενίας και τώρα τις πιο ευρύτερες περιοχές. Εκτός αυτού, στο ρέμα κάτω φεύγουν τα απόλυτα τα υγρά, τα οποία είναι και θέμα υγείας, δηλαδή, όσον αφορά το πόσιμο νερό που τρέχει για τα χωράφια που ποτίζονται κάτω οι κάτοικοι. Όπως δηλώνουν, δεν είναι δυνατόν η Δυτική Αχαΐα που μερίμνησε και τα σκουπίδια της και έκανε μακροχρόνιους αγώνες να κατασκευαστεί ο Χιτά να υποδεχθεί τα σκουπίδια του Αιγείου, όταν κάτοικοι της περιοχής δεν αγωνίστηκαν όσο θα έπρεπε για την λειτουργία του Χιτά Παπανικολού και φυσικά δεν ανοίγουν το Χιτά Αιγύρας. Αυτοί έχουν τόσα χρόνια και ο ένας το μεταφέρει στον άλλον με αποτέλεσμα. Να μην έχουν δώσει λύση ποτέ και το εύκολο είναι να πάμε στους άλλους δίπλα. Ναι. Δηλαδή, με αυτό δηλαδή θα πάρουμε μια μέρα, θα λυθεί το πρόβλημα, δεν γίνεται το πρόβλημα. Να μας φορτάζουν τα σκουπίδια, όλη και η περιοχή να τα φέρνουν εδώ σε μπαρ. Τι είμαστε εμείς, δεν είμαστε ανθρώποι. Έχουν πρόβατα ο κόσμος, θα φάρουν τα σκουπίδια. Χθες το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως και το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας. Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην δεχθούν τα σκουπίδια του Αιγείου. Την σχετική εισήγηση έκανε ο Δήμαρχος Χρήστος Νικολάου, ο οποίος συμμετείχε και στην σύσκεψη που έγινε υπό τον κύριο Σκουρλέτη στην Αθήνα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ομόφωνη. Δεν δεχόμαστε κανένα σκουπίδι στο δικό μας το κύτταρο. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ μπροστά στην πύλη μαζί με τους συνδημότες μας, με όλους τους φορείς. Στο Φλόκα να μην δεχτούμε κανένα αυτοκίνητο να μπει να γίνει αναπόθηση των απορριμμάτων. Κοντά μας κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Είδαμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ουσιαστικά δεν ευθύνονται οι κάτοικοι που αποκλείουν το χώρο υγειονομικής ταφής, υποστηρίζουν ότι δεν θέλουμε. Οι κάτοικοι είναι λογικό να ανησυχούν. Όταν γιατί, ναι. Ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο που υποτίθεται είναι αιρετοί, υπεύθυνοι άνθρωποι, γράφουν άπαντες στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Απόφαση Αρείου Πάγου. Δηλαδή, εισαγγελική απόφαση της δικαιοσύνης. Την εντολή του αρμόδιου υπουργού. Και τι λένε, λες και είναι πόλης κράτος. Δηλαδή, ό,τι έχουν εντός της Δυτικής Αχαΐας τους ανήκει. Είναι δικό σου οχητά. Μόνο εμείς τα σκουπίδια. Έχουν κέντρο υγείας. Μόνο οι κάτω αχαγιώτες τα θεραπεύονται. Νομίζω περιπέφτουμε στην αστιότητα. Παρακολουθούμε ένα θέατρο παραλόγου αυτές τις μέρες. Το οποίο όμως έχει να κάνει γενικά με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει προφανώς, τα είπες και εσύ, και θα προσθέσω επίσης για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας ότι αν εν πάση περιπτώσει πήγαινε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που απήρε τη σχετική απόφαση, θα ήταν περισσότεροι σήμερα στον αποκλεισμό. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, τηρουμένων και να καταλαβαίνουμε και την πλήρη εικόνα. Ναι, μεν πάρθηκε η απόφαση, αλλά δεν πήγαν οι περισσότεροι εξ αυτών ούτε στον αποκλεισμό στον οποίο υποτίθεται ότι πλειοδοτούν.
Συνεπώς, έχει μία λογική ότι είναι παράλογη η λογική τους, υπό την έννοια ότι παίρνουν μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την ώρα που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον κύριο Σκουρλέτη. Όμως αυτό είναι ευρύτερο. Δηλαδή και στο Δήμο Αιγαίου το ίδιο συμβαίνει. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγόπουλος, δεν πήγε σήμερα στην Πολιούχο του Αιγαίου, επειδή διαμαρτυρήθηκε εναντίον πιανού και για ποιον. Αστοχία ήταν αυτή. Τι έκανε ακριβώς δηλαδή. Δεν είχε κανένα νόημα αυτό. Προφανώς εκνευρίστηκε με την ποινική δίωξη που το ασκήθηκε για παράβαση καθήκοντος. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι σε όλους το ίδιο. Συνεπώς, όπου υπάρχουν ζητήματα, πρέπει να παρεμβαίνει για να τα λύνει. Υπάρχει λοιπόν εισαγγελική παραγγελία τον Άριο Πάγο. Υπάρχει απόφαση του Υπουργείου. Υπάρχει η νωρίτερη, γιατί αυτή την αναφέραμε και κακώς γιατί ο κόσμος πρέπει να έχει πλήρη ενημέρωση, η νωρίτερη απόφαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας, η οποία προβλέπει πού θα πάνε τα σκουπίδια, δηλαδή σε ποιο σχοιτά θα διαμεραστούν. Δεν είναι μόνο στο Φλόκα, θα πάνε και, και στους ευρύτερους σχοιτά της περιοχής για να λυθεί το πρόβλημα. Έτσι, που είναι επίγον. Άρα, και σε λίγο καιρό, είναι πιο σοβαρό το ζήτημα, ναι. Δημήτρη, πλησιάζει καλοκαίρι. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα όταν εκεί πέρα ο πληθυσμός σε κάποιες περιοχές της Δημοτικής Περιφέρειας Αιγαλίας θα διπλασιαστεί και θα τριπλασιαστεί. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, γιατί πρέπει να δουν και μετά τι θα γίνει. Και το πρόβλημα σε τέτοιου τύπου κρίσης δεν έχει αρμοδιότητα κανένας Δήμος, αλλά στον ανώτερο και ανώτατο βαθμό η πολιτική εξουσία και ταυτόχρονα η ίδια η δικαιοσύνη όταν δίδει μία εντολή, οφείλουμε άπαντες να την υιοθετούμε, διότι μετά πάμε, περιπέφτουμε σε καταστάσεις χάους και ταυτόχρονα τι βλέπουμε, κοινωνίες ολόκληρες έχουν πρόβλημα. Άρα νομίζω η απόφαση δικαιοσύνης είναι για να λυθεί το πρόβλημα που είναι τώρα. Δηλαδή έχει γεμίσει το ίδιο σκουπίδια, πρέπει να τα μαζέψουμε. Έτσι, να τα πρέπει όμως η πολιτική επίσης να κάνει τη δουλειά τους και να λύσουν το πρόβλημα για μετά. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, Γιώργο, καλό θα είναι να πέσουν οι τόνοι, να αντιληφθούν οι πολιτικοί αξιωματούχοι, δηλαδή ο Δήμαρχος και κατ' επέκταση το Δημοτικό Συμβούλιο της Δυτικής Αχαΐας, ότι εντάξει, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά πολιτών ψηφοφόρων, πρέπει να πράττουμε το ορθόν, όχι μόνο για το Δήμο μας, για την κοινωνία την ίδια που μπορεί να είναι ο γείτονας, μπορεί να είναι ή οσδήποτε διαμένει σε αυτή τη χώρα. Προφυλάττουμε τους ανθρώπους στην υγεία τους και γενικότερα σε καταστάσεις κρίσης όπως αυτές με τα σκουπίδια. Το βιώσαμε στον πύργο. Χρειάζεται συνένεση. Ιδάλλως το πρόβλημα όχι δεν επιλύεται, διωγγώνεται. Πάμε στις λοιπές ειδήσεις. Συνένεση και συζήτηση. Πάμε στις λοιπές ειδήσεις από την επικαιρότητα και πάμε σε ένα απίστευτο περιστατικό, Γιώργο, με έναν Πακιστανό εδώ στην Πάτρα που πατρινός καταστηματάρχης με τη συνδρομή δύο ακόμα ατόμων τον κλείδωσε σε υπόγειο καταστήματος θέλοντας να το αποσπάσει 2.500 ευρώ. Ναι. Για πες μας. Ναι, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εδώ, ότι η εγκληματικότητα δεν έχει χρώμα και δεν έχει και εθνικότητα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση τι έγινε, ένας 42χρονος πατρινός με συνεργούς του απήγαγαν ουσιαστικά έναν Πακιστανό υπήκο, τον πήγαν σε ένα κατάστημα συγγενικού προσώπου του 42χρονου και τον εκβίαζαν εκεί προκειμένου να το αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, το οποίο προφανώς γνώριζαν ότι ο ίδιος κατήχε και είχε κάπου. Με κάποιο τρόπο κατάφερε να επικοινωνήσει ο άνθρωπος το θύμα δηλαδή της απαγωγής με τις αρχές και έτσι παρενέβησαν και τους συνέλαβαν. Είναι όμως χαρακτηριστικό δηλαδή, ότι, και να το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, ότι η εγκληματικότητα είναι θέμα προσωπικής έτσι, διάθεσης του καθενός και τάσης προς την κεροπή, προς την εγκληματική Ευρωπή, προς την εγκληματικότητα και δεν έχει να κάνει σε κάθε με αυτά. Περίπτωση. Επειδή πολλές φορές κατηγορούμε τους μετανάστες και οι μετανάστες οι ίδιοι από Έλληνες πολλές φορές και δεν είναι η πρώτη φορά πέφτουν θύματα εγκληματικών νομίζω ενεργειών. Νομίζω ήταν και άδοξο αυτό να κλειδώσει έναν άνθρωπο σε ένα υπόγειο, γιατί δεν θα σε ξεκλειδώσω ποτέ αν δεν μου δώσει 2.500 ευρώ. Αστιότητες δικαίως συνελήφθη. Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο με τις λοιπές ειδήσεις από την επικαιρότητα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα και στην τελευταία έρευνα της Eurostat, η οποία ουσιαστικά διηγείται ότι η Δυτική Ελλάδα παραμένει στις φτωχότερες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε τι λένε επ' αυτού οι συμπολίτες μας, οι οποίοι βιώνουν σε έκταση την ανεργία και τη φτώχεια.
Στο 20,6% διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο φέτος το ποσοστό ανεργίας στη χώρα, μειωμένο τόσο σε σχέση με το αναθεωρημένο προς τα άνω 23,2% τον Ιανουάριο 2017, όσο με το 20,8% τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 977.222 άτομα και μειώθηκε κατά 126.430 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017 και κατά 10.167 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.755.327 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 98.712 άτομα. Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.261.186 άτομα και μειώθηκαν κατά 5.526. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο 2018 ήταν 25,6% από 27,6% που ήταν τον Ιανουάριο 2017 και παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνος τους άνδρες, το οποίο είναι 16,7% από 19,6%. Ηλικιακά τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις ομάδες 15 έως 24 ετών. Δεν φτάνει η φτώχεια μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και κακοπληρωμένους εργαζόμενους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Eurostat. Το αναώρα κόστος της εργασίας ανήλθε στην Ελλάδα το 2017 στα 14,5 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Στην Ευρωζώνη ήταν κατά μέσο όρο στα 30,3 ευρώ, ενώ μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μικρότερο εργατικό κόστος είχαν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Λετωνία και η Ουγγαρία. Στον αντίποδα, το μεγαλύτερο αναώρα κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισαν και το 2017 η Δανία με 42,5 ευρώ, το Βέλγιο με 39,6 ευρώ και το Λουξεμβούργο με 37,6 ευρώ, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με 36,6 ευρώ. Σίγουρα μπορείς να βρεις και εδώ και στην Πάτρα, απλά δεν είναι αντάξιο των σπουδών σου, του κόπου σου, δηλαδή οι αμοιβές είναι ελάχιστες σε σχέση με τη δουλειά που κάνεις. Οπότε σίγουρα το εξωτερικό είναι καλύτερα. Στην Ελλάδα είναι καλά, όχι μόνο εκεί. Και βλέπω την κατάσταση πολύ μαύρη. Εδώ που τα λέμε. Και μην έχουμε και κανένα πόλεμο. Πολύ άσχημες συνθήκες για μένα προσωπικά. Έτσι, και αυτό που παίρνω, ο μισθός που παίρνω κάθε μήνα, είναι δηλαδή η τελειωμένη κατάσταση. Δεν βλέπω κάτι να προβλέπεται για το μέλλον, για τους νέους ανθρώπους. Και λυπάμαι γι' αυτό. Χάλια! Τι να πω. Αφού φεύγουν, σηκώνται και φεύγουν. Όπως αναφέρει η Eurostat, οι εν λόγω εκτιμήσεις προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά ελάχιστον 10 εργαζόμενους, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση. Το 2008 το ρίο κόστος της εργασίας στην Ελλάδα ήταν, όπως αναφέρεται, στα 16 ευρώ και 80 λεπτά. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στις λοιπές ειδήσεις από την επικαιρότητα και ξεκινάμε με ένα απίστευτο περιστατικό, Γιώργο Καρβουνιάρη, που έλαβε χώρα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας, εκδρομικό τουριστικό λεωφορείο, εγκατέλειψε μαθητές οι οποίοι είχαν έρθει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για να αγωνιστούν με έτερη ομάδα, μαθητική ομάδα της Πάτρας. Τσακώθηκαν στο γήπεδο οι μαθητές, υπήρξαν κάποιες μικροσυμπλοκές αφέστερα και ταυτόχρονα ο οδηγός του λεωφορείου, εκνευρισμένος, πήρε το όχημά του και επέστρεψε στο Αίγιο, αφήνοντας τα παιδιά εδώ. Για πες μας. Ναι, κοίταξε, ήταν ένας αγώνας ποδοσφαιρικός μεταξύ του πρώτου ΓΕΛ Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Αιγίου δηλαδή και του δεύτερου Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου της Πάτρας στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Είχαν έρθει λοιπόν οι μαθητές με κάποια πούλμαν από το Αίγιο και έγινε ο αγώνας, υπήρξαν κάποια περιστατικά σύμφωνα με πληροφορίες έτσι ολίγων βία, δεν επεκτάθηκαν ευτυχώς και κυρίως δέκτης των επιθετικών εν πάση περιπτώσει διαθέσεων
Ήταν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Λυκείου στο Αίγιο. Κανονικός αγώνας δηλαδή, τσακώνονται μαθητές, ποδοσφαιριστές, φύλαθλοι. Δεν ήταν μόνο στο γήπεδο αγώνας, ήταν και στις κερκίδες. Δίνουν το παράδειγμα οι μεγαλύτεροι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και το βλέπουμε στην πραγματικά, Ελλάδα. Ναι. Σε τι κατάσταση είναι το ποδόσφαιρό μας. Για πες μας. Μην τον πιάσουμε αυτήν την κουβέντα γιατί είναι τραγική. Έτσι, για την ευρύτερη. Ας δούμε την ειδική εικόνα λοιπόν στο Παμπελοποννησιακό, όπου φεύγοντας ο οδηγός του ενός λεωφορείου. Διαμαρτυρήθηκε αρχικά ότι είχαν γίνει κάποιες φθορές στο λεωφορείο του από μαθητές και στη συνέχεια σηκώθηκε και έφυγε, αφήνοντας τους μαθητές έξω από τον Παμπελοποννησιακό να περιμένουν. Βέβαια το περιστατικό λύθηκε γιατί μισθώθηκε άλλο λεωφορείο από άλλο τουριστικό γραφείο και τους παρέλαβε και τους πήγε στο Αίγιο. Ωστόσο, είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό το οποίο προφανώς θα έχει και συνέχεια δικαστική, καθώς μάθαμε ότι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ενδεχομένως και το σχολείο, θα υποβάλει μήνυση εναντίον του τουριστικού γραφείου. Και δικαίως, διότι σε καμία των περιπτώσεων δεν εγκαταλείπει σε μαθητές, ανήλικα παιδιά, σε μια άλλη πόλη και επιστρέφεις ως κύριος, ό,τι και να έχει συμβεί στη βάση σου στο Αίγιο. Πάμε, Γιώργο, να δούμε ένα ρεπορτάζ που σχετίζεται με κατοίκους της Πάτρας, οι οποίοι διαμένουν στην οδό Βύρονος, αγανάκτησαν με την κατάσταση που υφίσταται στη γειτονιά τους, μέχρι και φίδια κυκλοφορούν, συγκέντρωσαν υπογραφές και προσπαθούν να πείσουν τη Δημοτική Αρχή Πελετίδη να προχωρήσει σε κάποια αυτονόητα έργα. Οδός Βύρονος. Οι κάτοικοι της περιοχής θέλουν να βγουν μια βόλτα, αλλά δεν ξέρουν πού. Έχουν μαζέψει υπογραφές για να φτιαχτεί μια πλατεία. Έχει κατατεθεί το αίτημα στον Δήμο Πατρέων. Ωστόσο, ακόμη, όπως αναφέρουν, δεν έχουν λάβει καμία απάντηση. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται, καθώς ο χώρος που βλέπετε πίσω μας είναι ανεκμετάλλευτος, γεμάτος χόρτα, σκουπίδια, ακόμη και κουνούπια και μύγες. Ζητούν από την Δημοτική Αρχή άμεσα να μεριμνήσει, ώστε να γίνει ανάπλαση του χώρου. Έχω μαζέψει υπογραφές από την πολυκατοικία και από, τα γύρω κατοικίες, από τις γύρω κατοικίες, το οποίο μόνο η πολυκατοικία είναι 49 διαμερίσματα. Λοιπόν, και έχω μαζέψει υπογραφές, τις έχω πάει στη Δημαρχία, τις έχω πρωτοκολλήσει και έχω πάει και στο κεντρικό διαμέρισμα και έχω δώσει και εκεί αντίγραφο από τις υπογραφές και για τον κύριο Δήμαρχο. Επανειμένως τους έχω παρενοχλήσει, διότι δεν είναι ότι θα γίνει μόνο πλατεία, είναι ότι θα φύγει βρωμιά, διότι μας έχει φάει μύγα και το κουνούπι. Και όταν μιλάμε για μύγα, τσετσέ. Λοιπόν, και υποφέρουμε γενικώς και τα παιδιά μας και εμείς οι μεγάλοι. Και φοβόμαστε μήπως από αυτά τα κουνούπια, λοιπόν, μας τσιμπήσει κάποιο και πάμε αδιάβαση στο νεκροταφείο. Έχετε λάβει κάποια απάντηση από την Δημοτική Αρχή, έχετε κάνει και την αίτησή σας? Όχι, δυστυχώς δεν έχω λάβει καμία απάντηση και φωνή βγόντως εν διερήμο, τίποτα. Πάρκο κάτω εκεί πάμε, στο λιμάνι να πάμε μια βόλτα. Δεν έχουμε εδώ πουθενά. Τίποτα δεν υπάρχει, ούτε για τα παιδιά να παίξουν, τίποτα. Ο χώρος, όπως τονίζουν, υπάρχει. Ωστόσο, προς το παρόν, το μόνο που υπάρχει μέσα σε αυτόν είναι χόρτα που ξεπερνούν το ένα μέτρο, κουνούπια, φίδια, μύγες και ίσως όλο το ζωικό βασίλειο. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει ανάπλαση του χώρου για να μπορούν να απολαύσουν μία βόλτα και να μην μένουν εγκλωβισμένοι στους τοίχους των διαμερισμάτων τους. Πράγματι, η κατάσταση είναι αθλή, αλλά δεν χρειάζονται υπερβολές όπως η δήλωση του συμπολίτη μας ότι υπάρχουν ακόμα και μύγες τσετσέ μόνο στην Αφρική. Αυτού του τύπου τα έντομα. Πάμε όμως και στην πλατεία που βρίσκεται Ευβοίας και Μίνωα, η οποία και αυτή είναι σε άσχημη, σε άθλια κατάσταση. Η πλατεία της γειτονιάς τους, ο χώρος που έχουν οι κάτοικοι στην οδό Ευβοίας και Μίνωα για να απολαύσουν τις ανοιξιάτικες ημέρες και τα παιδιά να χαρούν το παιχνίδι, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ακαθαρσίες, έλλειψη φωτισμού, φρεάτια ανοιχτά είναι ορισμένα από τα προβλήματα που επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Βασικά η πλατεία εδώ πέρα είναι θέμα καθαριότητας πρώτα, συντήρηση. Όπως βλέπετε, οι πλάκες εδώ, οι κούνιες έχουν ελλείψεις, έχουν καταστραφεί.
Ένα άλλο θέμα μεγάλο που έχουμε, πούμε, γιατί φέρνουν συνέχεια τα σκυλιά κύριοι και κυρίες για καθαριστίες μέσα στην παιδική χαρά που πάνε και παίζουν τα παιδάκια. Τα συνεργεία περνούν μία φορά την εβδομάδα για τα βασικά, αναφέρουν στην κάμερα του Super B. Καταστρέψανε το πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να έρθεις να κάνεις την περίμετρο της πλατείας περπατώντας ή με ένα ποδηλατάκι όπως κάναν τα παιδιά παλιά. Αποφεύγουν μάλλον να περπατάνε από αυτό το πεζόδρομο, μα δεν είναι αδιάβατο. Πάρτε εικόνες, είναι αδιάβατο το πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν ξέρω αυτά. Τι πρέπει να γίνει, αυτά τα δέντρα πρέπει να αντικαταστηθούν, να αλλάξουν. Ξέρω εγώ, δεν γίνεται, θα το καταστρέψουν. Οι ρίζες έχουν βγει επάνω. Όπως βλέπετε, οι ρίζες των δέντρων έχουν επικρατήσει, με αποτέλεσμα οι πλάκες να έχουν σηκωθεί στον αέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους περαστικούς από το σημείο, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι μικρά παιδιά που παίζουν λίγα μέτρα πιο δίπλα. Θεωρητικά η παιδική χαρά δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν, ωστόσο οι γονείς θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14. Δεν υπάρχει καμία περίφραξη στην παιδική χαρά και πέριξ της πλατείας διέρχονται αυτοκίνητα. Και σαν να μην φτάνουν οι πλάκες οι οποίες έχουν σηκωθεί στον αέρα, λίγο πιο δίπλα υπάρχει και άλλος κίνδυνος. Ανοιχτό φρεάτιο και άλλο ένα ακριβώς δίπλα, που αν κάποιο παιδί διαφύγει της προσοχής, τότε θα έχουμε σίγουρα τραυματισμό. Ο καιρός ενδείκνυται για βόλτες, ωστόσο πολλοί διστάζουν να επισκεφτούν την συγκεκριμένη πλατεία για να μην τους βρουν μπελάδες. Κρητοκοσμικές καταστάσεις, Γιώργο Καρβουνιάρη. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα να επιληφθεί του θέματος ο Δήμος της Πάτρας, στη Δημοτική Αρχή, ειδικά σε ζώνες όπου συγκεντρώνονται μανάδες με παιδιά, ηλικιωμένοι, δηλαδή όπως τις πλατείες. Ναι, είναι οι πλατείες που έχουν τα σπασμένα πλακίδια και είναι επικίνδυνες. Είναι οι πλατείες που έχουν χόρτα και είναι επίσης για άλλους λόγους επικίνδυνες. Δεν είναι τίποτα να γίνουν παρεμβάσεις εκεί, δεν είναι καν φοβερό γεγονός. Αν γίνουν όμως, θα δώσουν μια ανάσα σε πάρα πολλούς συμπολίτες. Τώρα θα μας απαντήσουν, δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν χρήματα. Σιγά σιγά εν όψη του καλοκαιριού οφείλουν να πράξουν τα αυτονόητα, αν μη τι άλλο. Πάμε, Γιώργο, στον Σμιναγό, Γιώργο Μπαλταδόρο, στον Άτυπο Σμιναγό και στην γενναία απόφαση που πήρε σήμερα η Βουλή, η οποία θα υιοθετήσει τα παιδιά του. Σε εισαγωγικά το θα υιοθετήσει. Ναι, θα υιοθετήσει, θα φροντίσει εν πάση περιπτώσει για το μέλλον τους, καθώς ο πατέρας τους πέθανε εν ώρα καθήκοντος και μάλιστα σε μια περίοδο έτσι υψηλού ρίσκου και υψηλής επικινδυνότητας, σε ένα σημείο που εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν πάρα πολλές φορές περιστατικά εντάσσεων. Έτσι. Άρα λοιπόν ήταν μια απόφαση Βουλής σωστή και στη σωστή κατεύθυνση, γιατί τα παιδιά αυτά πραγματικά θα μεγαλώσουν χωρίς τον πατέρα τους, ο οποίος θυσιάστηκε για την πατρίδα. Η κηδεία θα γίνει αύριο, να πούμε. Γιώργο Καρβουνιάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα έργα που πραγματοποιεί η ΔΕΙΑΠ. Ξεκίνησε από το προάστιο, τουλάχιστον η μισή Πάτρα, όπως ξέρουμε, έχει βόθρους. Αν μη τι άλλο, οι εργασίες αυτές θα λειτουργήσουν θετικά σε ό,τι αφορά το αποχετευτικό δίκτυο. Ξεκίνησαν από την ΔΕΙΑΠ οι εργασίες κατασκευής του δικτύου λιμάτων στην περιοχή παραλίας Προαστίου, Μποζαΐτικα μεταξύ Χαράδρου και Οδού Ευήνου, συνολικού μήκους 7.820 μέτρων και προϋπολογισμού 3.400.000 ευρώ. Σήμερα βρισκόμαστε στην έναρξη του πρώτου έργου αποχέτευσης, το οποίο δημοκρατήθηκε και κατασκευάζεται, και είναι ένα από μια σειρά έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί, έχουν χρηματοδοτηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης δημοκρατήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουν τη δυνατότητα να αποχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευση της πόλης, ένα αποδαγό από τα αποτελέσματα, και παράλληλα
να προστατευτεί το περιβάλλον. Παράλληλα, δημοπρατούνται έντος του 2018 και τα εξής έργα. Αποχέτευση λιμάτων στις περιοχές Βραχνέικα, Μονοδέντρη, Ροίτικα, Μιντιλόγλη, Παραλία, Οβριά, Σαραβάλη. Έργα αποχέτευσης λιμάτων παραλιακής ζώνης Πατρών από Παπαφλέσσα μέχρι Γλάφκο. Αποχέτευση λιμάτων περιοχής Αγίου Παντελεήμονα, Πλας, μεταξύ των οδών Κανελοπούλου και Εβίνου. Βασικά έργα αποχέτευσης περιοχής Έξω Αγιά, στην περιοχή μεταξύ Χυμάρου Μιλίχου και οδού Κανελοπούλου. Και περνάμε στο μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι. Μια γενναία απόφαση ελήφθη σε ευρωπαϊκή κλίμακα για τους ανήλικους μετανάστες. Εφ' εξής μπορούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους οπουδήποτε και αν βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν αίτηση για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, ακόμη και αν έχουν ενηλικιωθεί πριν από το τέλος της διαδικασίας, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για μια υπόθεση στην Ολλανδία, όπου οι αρχές απέρριψαν την αίτηση μιας κοπέλας από την Ερυθρέα που είχε φτάσει στη χώρα ως ανήλικη, ώστε να αποκτήσει η οικογένειά της προσωρινή άδεια παραμονής. Καθώς τα έγγραφά της κατατέθηκαν από έναν προσφυγικό οργανισμό αφού του είχε κλείσει τα 18, η αίτησή της απορρίφθηκε επειδή δεν μπορούσε πλέον να θεωρηθεί ασυνόδευτη ανήλικη. Η εξασφάλιση έγκρισης για την οικογενειακή επανένωση προσφύγων στην Ευρώπη μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολη αν θεωρηθούν ενήλικοι. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε πως η απόφαση των Ολλανδών παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας πως ένας ανήλικος δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να καταλάβει αν είχε το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο για την οικογένειά του. Παραμένουμε στο μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι. Κοντά μου έχω τη βουλευτή Αχαΐας και μέχρι πρότινος αναπληρώτρια υπουργό παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Κύριε Αναγνωστοπούλου, σας καλωσορίζω. Χαίρετε, κύριε Χαρίτο. Καλησπέρα. Χωρίτος, να σας υπενθυμίσω. Χωρίτος, ναι. Α, δεν ακούστηκε καλά. Χωρίτος, όχι, δεν σας μπερδεύω. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ακούσαμε μια ευχάριστη είδηση σε ευρωπαϊκή κλίμακα για τους ανήλικους μετανάστες. Δηλαδή, αν οι γονείς του ενός παιδιού 15-16 ετών είναι στη Γερμανία και εργάζονται, δεν μπορεί το παιδί να παραμένει στην Ελλάδα και να μην δύναται να επανενωθεί με τους γονείς του. Άρα, νομίζω, είχε καλά στα αυτιά κάθε δημοκρατικού πολίτη επιτέλους η απόφαση που έλαβε. Επιτέλους, όπως το είπατε, μία δημοκρατική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έκλεισε τα μάτια και τα αυτιά σε όλη αυτή την τραγωδία που συμβαίνει επί χρόνια. Κλείσανε σύνορα, τείχοι ορθώθηκαν, η ακροδεξιά ανέβηκε, γιατί και εξαιτίας αυτής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κύριε Χωρίτο, είναι δραματικό να επιβάλλεις κανόνες με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα για τα θέματα δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομίας και να μην μπορείς να επιβάλλεις κανόνες στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αφορά αυτό ανθρώπινα δικαιώματα, ζωές ανθρώπων κλπ. Επιτέλους λοιπόν μία απόφαση, γιατί επειδή έχω επισκεφθεί ως αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας στη Μόρια, ναι, και είδα εκεί πάρα πολλά ασυνόδευτα ανήλικα. Αλήθεια, παιδιά. Αυτό είναι ένα ενεξελίξη δράμα. Είναι ένα ενεξελίξη δράμα και είναι και σε κλειστή δομή, γιατί πρέπει να προστατεύονται, αλλά σωστά, δεν είναι και ανθρώπινες οι συνθήκες, όπως και να το κάνουμε για παιδιά εφήβους, το καταλαβαίνετε, 15-16 χρονών. Αλήθεια είναι αυτό. Επιτέλους ένα καλό μήνυμα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε και βαθιά εμπειρία στο μεταναστευτικό και ως πανεπιστημιακός, ναι, και ως πολιτικός και ως μέχρι πρώτην ως υπουργός, διότι κακά τα ψέματα εμπλέκεστε σε πολλαπλά επίπεδα και ως υπουργός, αναπληρώτρια υπουργός παιδείας, είχατε και τους μετανάστες, τα παιδιά, ακριβώς, για να σπουδάσουν, για να έχουν ένα μέλλον. Πάμε όμως στο μεταναστευτικό πρόβλημα που υφίσταται στην Πάτρα, ένα πρόβλημα σε πολλαπλά επίπεδα, κακά τα ψέματα, και μάλιστα, ναι, στο λιμάνι της πόλης που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πολύ σημαντικό για την αχαϊκή πρωτεύουσα. Είναι έκρηκτη κατάσταση, κακά τα ψέματα. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι αναπτύσσεται ένα δημοκρατικό σχέδιο απομάκρυνσης, ναι, των μεταναστών. Δηλαδή, ήπια λίγοι-λίγοι θα απομακρυνθούν. Για πείτε μου. Εχθές ενημερώσαμε τους κατοίκους και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη σύσκεψη που έκαναν οι σύλλογοι με τους εκπροσώπους τους.
είναι αυτό το ήπιο σχέδιο ήπιας αποσυμφόρησης της Πάτρας. Βέβαια σήμερα ενημερώθηκα για τον αριθμό των μεταναστών που υπάρχουν στην περιοχή και από την αστυνομία αλλά και από το Υπουργείο. Ναι. Είναι, κατά την αστυνομία είναι 450 με 500, ας πούμε μέχρι 600. Η επιχείρηση Σκούπα που κάποιοι από τους κατοίκους ζητάνε ή κάποιοι άλλοι από τους πολιτικούς θέλουν να λένε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος, και γιατί πλήττονται δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι, απελπισμένοι είναι. Αλήθεια, και να μην το χάνουμε ποτέ από το μυαλό μας. Αλλά από την άλλη μεριά αυτός ο τρόπος δεν είναι και αποτελεσματικός. Η Πάτρα, κύριε Χαρίτο, ευτυχώς αλλά και δυστυχώς για κάποιους, είναι ένα λιμάνι εξόδου, είναι πύλη εξόδου. Θα προσελκύει πάντα ανθρώπους απελπισμένους που θέλουν να βρουν μια καλύτερη ζωή έξω από την Ελλάδα, αφού έχουν φύγει από τα δράματα της χώρας τους. Θα προσελκύει κόσμο. Το Υπουργείο λοιπόν αποφάσισε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι περισσότεροι έχουν φύγει από δομές φιλοξενίας σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα, να επιστρέψουν πίσω, να μην τους γεννιέται η ελπίδα ότι μπορούν να φύγουν από την Πάτρα, γιατί δεν μπορούν να φύγουν, και να κατορθώσουν κάποιοι, πάλι θα τους επιστρέψουν πίσω οι Ιταλοί, άρα ταλαιπωρούνται ακόμη χειρότερα, άρα μία ήπια αποσυμφόρηση και με σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση αυτών των ανθρώπων. Επιμένω σε αυτό, κύριε Χωρίτο, γιατί κάποιοι μας κατηγορούν ότι δίνεται σημασία στους μετανάστες και όχι στους Έλληνες. Δεν είναι έτσι. Μία πολιτική ηγεσία που δεν υπολογίζει τους ανθρώπους, είτε είναι μετανάστες είτε Έλληνες, δεν θα υπολογίσει ούτε τους Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια και δεν θα μας ετοιμούσε σαν χώρα, εμείς σαν πατρινή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, έχουμε βιώσει και άθλιες πολιτικές επί του μεταναστευτικού. Κάποτε ως διαμαγείας μπήκε φωτιά στον καταβλισμό των Κούρδων για να απομακρυνθούν ακολούθως βία, κάτι που γύρισε ως είδηση όλη την Ευρώπη, και δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, και ταυτόχρονα με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά που είχε δημιουργήσει στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν έγκλειστοι μετανάστες, άνθρωποι δηλαδή που έρχονται από πολέμους, από χώρες που έχουν καταρρεύσει οικονομικά και όχι μόνον. Ακριβώς. Νομίζω ότι η ήπια μετακίνησή τους θα ήταν ό,τι καλύτερο και για το μυαλό μας και για τη δημοκρατικότητά μας. Και για να αποφέρει αποτέλεσμα αυτό που είπατε. Ναι, αυτό που είπατε αποτέλεσμα. Είναι όλη η ουσία, κυρία Αναγνωστοπούλου, και ας τα ακούσουν όλοι ψύχρεμα. Τι είπατε? Ότι το ζητούμενο δεν είναι να απομακρυνθούν, είναι να δοθεί μήνυμα. Μην έρχονται συνεχώς κι άλλοι ότι από εδώ δεν μπορεί να περάσεις. Αυτό είναι γι' αυτό λέω η σωστή πολιτική. Η επιχείρηση Σκούπα δεν οδηγεί πουθενά. Πολύ σωστά μιλάτε. Απλώς ικανοποιεί το αίσθημα κάποιον ότι εντάξει, είναι μετανάστες, είναι παράνομοι, τους μαζεύουμε, φεύγουν, και ξαναρχίζει το ίδιο πράγμα. Και ένα τελευταίο, κύριε Χωρίτο, αν μου επιτρέπετε, ότι να μην δημιουργούμε μία εικόνα καταστροφολογίας. Βεβαίως όταν μαζεύονται άνθρωποι σε μία περιοχή και οι οποίοι είναι απελπισμένοι, δημιουργείται ανασφάλεια σε κάποιους ανθρώπους, στους ντόπιους ανθρώπους. Αλλά επειδή οι πατρινοί έχουν αποδείξει, επί χρόνια έχουμε το ζήτημα μεταναστών που έρχονται στην Πάτρα, το θυμόμαστε όλοι. Έτσι. Έχουν αποδείξει και τη φιλοξενία τους και κυρίως την αλληλεγγύη τους. Ας μείνουμε σε αυτό, και η πολιτεία από την άλλη μεριά να φροντίσει να μην συνοστίζονται άνθρωποι και οι οποίοι δεν έχουν διέξοδο από εδώ. Και αυτό γίνεται, και επειδή ενημερώθηκα σήμερα από το Υπουργείο, ήδη 2020 άρχισαν να φεύγουν από την Πάτρα. Α, έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει να λαμβάνει η χώρα το σχέδιο, το κεντρικό σχέδιο. Εχθές δεν μπόρεσα να το πω στους κατοίκους γιατί δεν το ήξερα. Σήμερα που το έμαθα από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν βγάλαμε 20, και είδηση λοιπόν, 20, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι ήδη ξεκίνησε να εφαρμόζεται το σχέδιο απομάκρυνσης. 2020, όπως το λέτε, για να υπάρχει μια ήπια ουσιαστικά μετακίνηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στο μυαλό μας και στη δημοκρατία που βιώνουμε. Ακριβώς. Άρα
εν συνόλο αν είναι 500-600, πολύ σύντομα δεν θα υφίσταται ως θέμα στο λιμάνι. Ακριβώς. Πρέπει όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, να συνεννοηθείτε και με το Δήμο, ούτως ώστε τα κτίρια της ΑΒΕΚΣ, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τρόπον τινά να σφραγιστούν, δηλαδή να μην είναι ούτε εστίες μόλυνσης, ούτε να δημιουργηθούν εφεξής άτυποι καταβλισμοί, διότι κακά τα ψέματα θέλουν να είναι σε εκείνο το σημείο για να μήπως μπουν σε κάποιο φορτηγό, μπουν σε κάποιο πλοίο. Ναι, όσο πιο κοντά στο λιμάνι, τόσο καλύτερα για ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν διέξοδο. Βέβαια, να πω για την ΑΒΕΞ και για να μην πετάμε ο ένας, ούτε να φανεί ότι πετάμε ο ένας στον μπαλάκι στον άλλον, δεν είναι ευθύνη του Δήμου, γιατί η ΑΒΕΞ ανήκει στην Εθνική Τράπεζα. Ναι. Και είναι ευθύνη της τράπεζας το τι θα κάνει με ένα κτίριο το οποίο συν της άλλης δημιουργεί πρόβλημα, είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους που βρίσκουν καταφύγιο εκεί, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι έχει χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο. Αλήθεια, μετά από τους τελευταίους σεισμούς, άρα είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί. Άρα λοιπόν και αυτό που είπατε είναι είδηση, δεν είναι ευρέως γνωστό σε ποιον ανήκει το κτίριο της ΑΒΕΞ. Πρέπει να πιέσουμε εσείς δηλαδή ως πολιτική ηγεσία την τράπεζα ότι οι κύριοι δεν μπορεί να τα αφήνετε έτσι το περιουσιακό σας στοιχείο ανεξέλεγκτο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό ακριβώς. Άρα κυρία Αναγνωστοπούλου, θετική είναι η εξέλιξη και νομίζω ανακουφίζει άπαντες και τους μετανάστες που αυτό που κάνουν είναι άκρος επικίνδυνο, όπως λέτε δύσκολα μπορούν να περάσουν απέναντι. Είναι... Τους κατοίκους που έχει δημιουργηθεί μια έκρηθμη κατάσταση στην συγκεκριμένη ζώνη και οι συσκέψεις καλές είναι. Οι κινητοποιήσεις δεν είναι καλές, διότι παραπέμπουν κάποιες φορές σε εκείνες του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα που εισχωρούν χρυσαυγίτες και ακροδεξιοί. Καλά κάνετε και το λέτε και το είπα εχθές όταν αναφέρθηκε κάπου ότι να κάνουμε σαν τον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε η Χρυσή Αυγή. Είπε ότι η Χρυσή Αυγή δημιούργησε το πρόβλημα στον Άγιο Παντελεήμονα και δεν έλυσε τίποτα. Εκ των υστέρων τα μάθαμε όλοι. Μην ψάχνουμε δηλαδή εύκολες λύσεις. Οι πραγματικές λύσεις είναι αυτές που σέβονται τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ντόπιων και μεταναστών. Κυρία Αναγνωστοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κρατάω την είδηση ότι 20-20 απομακρύνονται και ταυτόχρονα αυτό που είπατε σε πολιτικό επίπεδο και ενέχει ορθολογισμό και είναι η ουσία του θέματος. Είστε από τα ελάχιστα πρόσωπα που ουσιαστικά είπατε το σωστό. Το ζήτημα είναι να δοθεί το μήνυμα ότι δεν περνάνε ακριβώς στην Ιταλία αυτό, από το λιμάνι της Πάτρας. Ακόμα και αν τους απομακρύνεις θα έρθουν άλλοι. Αυτό. Άρα αλλού είναι η ουσία αν θέλουμε να επιληθεί το πρόβλημα. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χωρίτο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η συνέχεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Super B, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε μια ευχάριστη είδηση. Για πρώτη φορά θα υπάρχει σε όλα τα νησιά του Ιωνίου ακτοπλοϊκή σύνδεση. Νέα ακτοπλοϊκή γραμμή που θα συνδέει για πρώτη φορά όλα τα Ιόνια νησιά. Ξεκινά την 1η Μάη και θα διαρκέσει έως 31 Οκτώβρη. Τη σύνδεση των νησιών του Ιωνίου προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο Ιωνίων Νήσων, ο οποίος τόνισε ότι η σύνδεση των Ιωνίων Νήσων θα είναι μια νέα πραγματικότητα που θα σπάσει τον αποκλεισμό ανάμεσα στα νησιά της ίδιας περιφέρειας. Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με το επιβατικό πλοίο High Speed Azimut Joy Cruises. Το πλοίο έχει μήκος 30 μέτρα και μέγιστο πλάτος 6 μέτρα, ενώ η χωρητικότητά του είναι 260 άτομα. Η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή θα συνδέει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή την Κέρκυρα με τους Παξούς, τη Βασιλική της Λευκάδας, τον Πισαετό, Ιθάκης, τη Σάμη Κεφαλονιάς και τη Ζάκυνθο, ενώ αντίστροφα η ακτοπλοϊκή γραμμή με αφετηρία τη Ζάκυνθο και τελικό προορισμό την Κέρκυρα θα εκτελείται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Αυτά είναι τα καλά νέα για τα Ιόνια νησιά. Και ενώ θα περίμενε κανείς αυτά τα καλά νέα να περιέχουν και ένα θετικό μήνυμα για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, συνδέοντας τα νησιά με την υπηρετική χώρα και με το μεγάλο λιμάνι της περιοχής, δηλαδή αυτό της Πάτρας, αυτό το μήνυμα δεν εκπέμφθηκε. Και ενώ θα περίμενε κανείς πως τα καλά νέα θα αφορούν και την Πάτρα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει στον σχεδιασμό και η Πάτρα δεν θα συνδέεται με τα Ιόνια νησιά με τη νέα ακτοπλοϊκή γραμμή.
Παρότι η Πάτρα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, αυτό το λιμάνι δεν συνδέεται με τα κοντινά στην περιοχή νησιά. Η λεγόμενη πύλη προς την Δύση δεν αποτελεί ούτε καν πύλη προς τα Ιόνια νησιά και ας βρίσκονται δίπλα της. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.